θα έλεγα ότι σήμερα έπρεπε να λύσουμε πολλά προβλήματα που έχει να κάνει την ομάδα μας. Ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη ρυθμού μετά τη διακοπή. Παίξαμε ένα παιχνίδι με την Νίκη Βόλου και την περασμένη αγωνιστική δεν παίξαμε λόγω του ότι αποσύρθηκε το πρωτάθλημα από την Άρισα. Άρα δεν έχουμε, μετά από 1,5 μήνα δεν έχουμε ξαναβρει το βηματισμό μας και τα πατήματα μας και το ρυθμό μας γενικά σαν ομάδα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι όσο χρειάζεται για να μπορέσουν και οι δύο ομάδες να παίξουν καλό και ποιοτικό ποδόσφαιρο. Και μπορώ να προσθέσω και κάποια προβλήματα ότι έχουμε να κάνουμε με τους τραυματισμούς και ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση, το παιχνίδι και τη διαχείριση του τίποτα άλλο. Γιατί δεν είναι ιδεολογία αυτή, πιστεύω. Γιατί εδώ ξέρω ότι έχουμε ένα ρόστερ το οποίο υπάρχει μια καλή ικανότητα παιχνιδιού. Απέναντί μας είχαμε μια ομάδα η οποία φυσπλωτός είναι μια ομάδα που μπορεί να είναι κατά τη ζώνη του βιβασμού, αλλά είναι μια ομάδα η οποία εγώ προσωπικά τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί είμαστε αντίπαλοι εδώ και είναι η τέταρτη χρονιά. Είναι μια ομάδα που έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και ένα μέταλλο που έχει να κάνει φυσικά με τον προπονητή. Μπορεί να είναι κάτω από τη ζωή του βιβασμού, αλλά είναι παιδιά τα οποία θέλουν να διακριθούν και θέλουν να πάρουν ό,τι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Θα έλεγα ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν σίγουρα καλοί, αλλά είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δημιουργήσαμε φάσεις και σε ένα καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού μπορέσαμε και κάναμε ένα γκολ το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα πια να διαχειριστούμε τόσο όσο χρειαζόταν, ώστε πραγματικά να πετύχουμε μια νίκη, μια ακόμα νίκη. Είναι η 12η συνεχόμενη νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία εγώ προσωπικά, σαν Δερμιτζάκης, με τις ομάδες που έχω έρθει, έχω πληγωθεί εδώ. Είστε 2-2 σήμερα. Και έχει πληγωθεί και η ομάδα του Πανσεραϊκού. Άρα έπρεπε να διαχειριστούμε τόσο όσο χρειαζόταν το παιχνίδι για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Και ο στόχος μας ποιος ήταν? Να διατηρηθούμε εκεί ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα, να αυξήσουμε τη διαφορά την οποία έχουμε από τους ανταγωνιστές μας και επιπλέον πραγματάκι όπως είναι για 8 παιχνίδι το 0 στην άμυνα και φυσικά να δημιουργήσουμε και να σκοράρουμε στην επίθεση. Θεωρώ ότι δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά. Συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πραγματικά κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο να κάνεις πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός θέλει έτσι κόπο και θυσίες. Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι το τέλος, γιατί θεωρώ ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες αυτές. Έχουμε ένα κράμα καλό για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο, ο οποίος είναι η άνοδος της Super League. Γιατί πάρα πολύ καλή εμφάνιση χθες πρωτού. Συγχαρητήρια στο φίλο μου Κουάν, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Όπως είπα πριν σε ανθρώπους του Πανσεραϊκού, ότι οι ομάδες δεν έχουν να κάνουν με ποια κατηγορία βρίσκεσαι, αλλά έχουν να κάνουν με τι εκπροσωπείς, τι φιλοσοφία έχεις και τι υποδομές έχεις δημιουργήσει. Θεωρώ ότι ο Θεσπρωτός είναι καλά, είναι σε καλά χέρια. Να ευχαριστήσω τον κόσμο μας, ο οποίος έκανε πολλά χιλιόμετρα για να έρθει να μας υποστηρίξει. Είναι δεδομένο ότι τον θέλουμε δίπλα μας. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι κάθε παιχνίδι να δίνουμε το 100%, να πετυχαίνουμε νίκες και να είμαστε όλο πιο κοντά στο στόχο τον οποίο έχουμε βάλει.